Έχουμε στην παρέα μας τον προπονητή των Τρικάλων, ο οποίος έχει εργαστεί και στον ΠΑΟΚ, έχει περάσει από πολλές ομάδες, τον κύριο Λεωνίδα Μπίλη. Καλησπέρα, coach, από τον Λίμπερο Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Αναστασιάδη, καλησπέρα κύριε Βασιλόπουλε. Γεια σας. Τι κάνετε, είστε καλά? Όλα καλά εσείς, όλα καλά και χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Και εμείς, coach, ξέρετε πότε θα ξεκινήσετε? Super League 2 είναι λίγο ψηλό ανέκδοτο τώρα που μιλάμε. Είναι πολύ ωραία η ερώτησή σας. Έχει βγει η ημερομηνία, είναι 26 Σεπτεμβρίου. Α, ναι. Απλά στο σύνολο των ομάδων δεν νομίζω να υπάρχει κανένας που να πιστεύει ότι 26 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει το Super League 2. Πάντως το χρονοδιάγραμμα λέει αυτό. Όχι, στα χρονοδιαγράμματα καλοί είμαστε, coach. Λίγο στην πράξη, στην εφαρμογή τους λίγο. Και στη Super League 1 και στη 2 και στις υπόλοιπες κατηγορίες. Μα λίγο... όταν ακόμα ναι, δεν έχουν καταρτιστεί οι ομίλοι, όταν ακόμα πολλές ομάδες αδυνατούν. Δόθηκαν προσκλήσεις σε καινούργιες ομάδες, τις αποδέχτηκαν, αλλά από την αποδοχή μέχρι να υλοποιήσουν το φάκελο και να ξεκινήσουν και προετοιμασία, γιατί πολλές ομάδες δεν έχουν ξεκινήσει καν προετοιμασία. Ωραία. Φοβερά πράγματα. Προκύπτει σήμερα ότι αποχωρεί και η Καβάλα από το πρωτάθλημα. Είπαμε να δούμε ποιες θα είναι, ποιες δεν θα είναι. Είναι κρίμα ομάδες και μυστορία να μην μπορούν, ειδικά από την Βόρεια Ελλάδα, που είναι πάρα πολλές. Θα δούμε. Συμφωνώ. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη σε εσάς, τους παίκτες. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα έπρεπε να καθαρίσει, εννοώ μετοχικά και οικονομικά, οι ομάδες να είναι υγιείς οικονομικά σαν ΠΑΕ, όπως είναι η δικιά μας. Ναι, βέβαια, καλά κάνετε. Μιλάμε για μια ιδανική κατάσταση, γιατί... όχι απλά να συμμετέχουν, όπως πρέπει να συμμετέχουν. Έτσι ακριβώς. Να μην ταλαιπωρούν οι προπονητές. Χωρίς να δημιουργούν χρέη. Έτσι, έτσι, χωρίς να δημιουργούν απλήρωτους ποδοσφαιριστές με ψυχολογικά προβλήματα. Χωρίς να αλλάζουν 15 προπονητές κάθε χρόνο. Και φαντάζομαι πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί τα συμβόλαια που υπογράφουμε δεν έχουν καμία ισχύ, δεν μπορώ να καταλάβω. Εν πάση περιπτώσει. Είναι πολλά τα θέματα του ελληνικού ποδοσφαίρου και η Super League 2 είναι η κορυφή του παγόβουνου. Γιατί η Super League 1, καλός ή κακός, παίζει και θα παίζει, γιατί οι χορηγοί αναγκάζουν την κατάσταση να συντηρείται. Δηλαδή υπάρχουν οι χορηγοί και άρα πρέπει να γίνει και το πρωτάθλημα για να εισπραχθούν. Αλλά η κορυφή του παγόβουνου ξεκινάει από το Super League 2 και καταλήγει στα αεραστεχνικά. Τα οποία φυσικά δεν πραγματοποιήθηκαν πέρσι. Αφήστε το, να πάμε football league τεχνικά, θα μιλάμε δύο ώρες. Coach, να πάμε λίγο στο παιχνίδι της ομάδας σας με τον ΠΑΟΚ Β. Ιτηθήκατε με 0-2. Πώς σας φάνηκε ο ΠΑΟΚ, τα νέα παιδιά και πώς βλέπετε αυτό το εγχείρημα με τις Β ομάδες των μεγάλων στην Ελλάδα? Ναι, είμαι θετικός στο εγχείρημα των Β ομάδων. Νομίζω ότι πρέπει να περιοριστεί ο αριθμός των δανεικών ποδοσφαιριστών. Γιατί υπάρχει μεγάλη παραγωγή από τις ακαδημίες των μεγάλων ομάδων σε παιδιά επαγγελματίες, οι οποίοι αναγκάζονταν από τα 17-18 τους, αφού δεν βρίσκανε θέση στο ρόστερ της πρώτης ομάδας, να πηγαίνουν δανεικοί από εδώ και από εκεί για μια πενταετία. Πράγμα που δημιουργούσε πάρα πολλά προβλήματα. Νομίζω ότι τώρα η συγκρότηση αυτών των ποδοσφαιριστών μπορεί να και η συνέχεια της δουλειάς τους μέχρι την ενηλικίωσή τους και μέχρι την ηλικία που θα έχουν μια πλήρη και απόδοση που θα μπορεί να είναι στο ρόστερ ομάδων τύπου ΠΑΟΚ, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι μια ηλικία 22-23 χρονών θα είναι στην ακμή τους αυτά τα παιδιά. Αλλά αυτό διακοπτόταν απότομα γιατί δεν συνέχιζε η σωστή δουλειά. Τώρα με αυτήν την ευκαιρία των Β' ομάδων θα μπορεί να συνεχιστεί αυτή η δουλειά και αυτά τα παιδιά πραγματικά κάποια στιγμή αρκετά περισσότεροι από ό,τι γίνεται μέχρι τώρα να πάρουν τη φανέλα της πρώτης ομάδας, να συμμετέχουν πραγματικά και έτσι μόνο κέρδος θα έχουν οι πρώτες ομάδες, γιατί αν βάλουν πολλά από αυτά τα παιδιά στο ρόστερ τους και οικονομικά σε θέματα μεταγραφών αλλά και οικονομικά σε θέματα υγείας θα γλιτώσουν σίγουρα κάποια από τα τεράστια συμβόλαια που έρχονται ποδοσφαιριστές και δεν πιάνουν. Άκουσα στο τέλος της συζήτησής σας και τον κύριο Βασιλόπουλο να αναφέρει κανένα δύο παραδείγματα που μπορεί μεγάλες μεταγραφές οι οποίες δεν πιάνουν. Νομίζω ότι ίσως αυτό με τη δουλειά που θα γίνει στις Β' ομάδες στο μέλλον κάπως περιοριστεί. Ναι. Ο ΠΑΟΚ τι γύρισε σαν coach αντιμετωπίζοντας τον το Σάββατο? Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που
σίγουρα μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο Super League 2. Τα παιδιά είναι πλέον σε μια ηλικία, όχι όπως την ΚΑΠΑ 19, είναι παιδιά όριμοι άντρες, οι οποίοι δεν έχουν σταματήσει ποτέ, δηλαδή δεν τους επηρέασε ο κορονοϊός, mm-hmm. έχει συνέχεια. Είναι παιδιά τα οποία είναι εργομετρικά πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές και τεχνικά πάρα πολύ προσεγμένοι. Συν το γεγονός ότι το ρόστερ αυτό, το τεχνικό team, είναι αυτό το ατούσιο, το τεχνικό team που δούλευε στην πρώτη ομάδα πέρσι με πολύ κατ' εμέ αποτελέσματα από κορύφωμα το κύπελο Ελλάδος και η δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα. Όπως καταλαβαίνετε, τι άλλο να ζητήσουν αυτά τα παιδιά. Το budget είναι μεγάλο για τα δεδομένα του Super League 2. Συνήθως οι ομάδες Super League 2 κυμαίνονται από 600.000 ως 1 εκατομμύριο. Νομίζω το budget της ομάδας του ΠΑΟΚ μπορεί να είναι και μεγαλύτερο. Νομίζω δηλαδή ότι είμαι σίγουρος ότι θα πρωταγωνιστήσει. Εντάξει, δεν μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά μπορεί να πιστεύω και κάθε μάτς μπορεί να κερδίζει. Δεν να παίζει για την νίκη, για κάθε παιχνίδι. Ναι. Πράγμα το οποίο είναι δύσκολο για τις άλλες ομάδες Super League 2. Είναι και το ρόστερ του ΠΑΟΚ υποδιαμόρφωση και με μεταγραφές και με δικά του παιδιά και από την ΚΑΠΑ 19 και με παιδιά που δεν βρήκανε ρόλο στην πρώτη ομάδα. Εγώ είδα μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, έναν προπονητή με τεράστια αυτοπεποίθηση. Mm-hmm. Ένα τεχνικό team που δουλεύει άψογα. Είδα σε όλα τα επίπεδα μια οργάνωση πάνω από τα επίπεδα της Super League 2. Μάλιστα. Στα επίπεδα της Super League 1. Και νομίζω ότι αυτός είναι και ο σκοπός του ΠΑΟΚ. Άρα αυτό που λέει και ο Παύλο Γκαρσία, ότι θέλει την πρωτιά να τη διεκδικήσει ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν θα είναι πρωτιά, πάντως θεωρείται ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη Super League 2. Όταν με το καλό αυτή ξεκινήσει. Όπως είπατε, εμείς ηγηθήκαμε χθες, αλλά εμείς είμαστε στο στάδιο, ακόμα τώρα ολοκληρώνουμε το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας μας. Δεν έχουμε ούτε ένα μήνα, έχουμε σχεδόν ένα μήνα από την ώρα που αρχίσαμε. Δεν μας επηρεάζει, δεν θέλαμε το αποτέλεσμα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Mm-hmm. Κάναμε δοκιμές ποδοσφαιριστών, είχαμε πολλές απουσίες και λόγω COVID, αλλά και κάποιες ιδιαίτερες καταστάσεις. Ένας ο αρχηγός της ομάδας μας παντρεύεται, δεν μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε. Βάλαμε το αποτέλεσμα σε δεύτερη μοίρα. Αλλά στο πρωτάθλημα, να ξέρετε, δεν θα είναι έτσι. Στο πρωτάθλημα, επειδή έζησα το πρωτάθλημα της Super League 2 πέρσι, όντως μέλος του τεχνικού team της Ξάνθης, είναι πάρα πολύ σκληρό πρωτάθλημα. Οι νεαροί αλλά φοβερά ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ θα έχουν πολύ δύσκολο έργο. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, γιατί εκεί οι βαθμοί, ο σκοπός για άνοδο ή για επιβίωση, κυρίως για επιβίωση, γιατί ακόμα δεν είμαστε σίγουροι και ξέρετε και πώς θα ανέβουν, έτσι, ναι. Για αυτό το πρωτάθλημα. Δηλαδή έχει γίνει μια εισήγηση από τη Super League 2 να ανέβει ο πρωταθλητής και ο πρωταθλητής του ένας ομίλου, αλλά δεν ξέρουμε αν αυτό θα είναι το οριστικό. Οπότε καταλαβαίνετε, οι ομάδες παίζουν για την επιβίωσή τους, γιατί μετά τη Super League 2 είναι ερασιτεχνικό το πρωτάθλημα εντελώς. Οι ποδοσφαιριστές παίζουν για την επιβίωσή τους. Στο πρωτάθλημα τα πράγματα θα είναι εντελώς διαφορετικά. Τώρα μπορεί να κάνουμε αλλαγές. Ήταν ένα παιχνίδι που χρησιμοποιήθηκαν ένθεν και ένθεν όλοι οι ποδοσφαιριστές. Δηλαδή 22 από εμάς και άλλοι τόσοι από τον ΠΑΟΚ. Οπότε καταλαβαίνετε. Δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα ως προς το αποτέλεσμα, ναι, αλλά ως προς τη δυναμική, ως προς την ταχύτητα, ως προς το τρέξιμο και την ποιότητα, σαφώς είναι μια ομάδα ο ΠΑΟΚ πάρα πολύ καλή. Εμείς δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι, αλλά πιστεύω ότι θα είμαστε στο χρονικό διάστημα που έχουμε μπροστά μας. Κόσμος, για όσους δεν το γνωρίζουν, υπάρχει στο team σας και ο Αρμάντο Φουτσίνη, νομίζω ένα παιδί που πρόσφερε στον ΠΑΟΚ και είναι αγαπητός γενικότερα στο δικέφαλο. Ναι, και επίσης πολλοί δεν γνωρίζουν ότι ο Αρμάντο Κουτσίν είναι και προπονητής στην εθνική ομάδα ελπίδων του Καμερούν, στην ΚΑΠΑ 23 του Καμερούν. Και είναι ένας εξαίρετος επαγγελματίας, ένας εξαίρετος τεχνικός, ένα εξαίρετο παιδί και προσωπικά είμαι πολύ τυχερός που είναι ο Αρμάντο στο συνεργάτης μου. Ωραία. Κώστα. Μάλιστα. Να μας πει ο κύριος πώς βλέπει την ομάδα του ΠΑΟΚ, την ομάδα του Ράσβαν Λουτσέσκου. Ναι. Μετά από τέσσερα παιχνίδια έχουμε μία εικόνα
όχι ολοκληρωμένη, με δεδομένο ότι έρχονται, ήρθαν και άλλοι παίκτες που δεν τους έχουμε δει. Το Σίντκλεϊ, ο Μητρίτσα και τον Άκπομ που το ξέρουμε. Ναι. Εμένα ακόμα και στην αρχή που υπήρχε έτσι μια αμφισβήτηση για το ρόστερ, τα πρώτα δείγματα και στα πρώτα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά που έτσι είχαν κάποια ημίχρονα που δεν άρεσαν, εγώ ήμουνα ικανοποιημένος από την ομάδα του ΠΑΟΚ. Μου άρεσε ο τρόπος που έπαιζε, έβγαζε μια αυτοπεποίθηση. Νομίζω ότι αυτό προέρχεται από τον προπονητή, μια σιγουριά στο παιχνίδι. Δεν έδιναν σε καμία περίπτωση, ο τρόπος παιχνιδιού της ομάδας δεν έδινε τη δυνατότητα σε κανέναν που ασχολείται επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο να δει ότι υπάρχει οποιαδήποτε περίπτωση να μην περάσει ο ΠΑΟΚ στους ομίλους. Δεν ήταν σίγουρα έτοιμη η ομάδα, παιχνίδι με το παιχνίδι η ομάδα γίνεται πιο έτοιμη, αλλά νομίζω ότι είναι τυχερός ο ΠΑΟΚ γιατί έχει και στην πρώτη ομάδα ένα τεχνικό team απίστευτο. Και νομίζω ότι θα είναι πολύ ανταγωνιστικός στο πρωτάθλημα και θα διεκδικήσει το στόχο του πρωταθλήματος μέχρι το τέλος. Απλά, κατά την προσωπική μου άποψη, πρέπει να δοθεί εφάμιλο βάρος και στην Ευρώπη. Γιατί η Ελλάδα πονάει εκεί. Βλέπουμε ότι δεχόμαστε απανωτά πλήγματα με τις ομάδες μας που συμμετέχουν ευρωπαϊκά. Η βαθμολογία μας η ευρωπαϊκή έχει κατρακυλήσει. Άρα πρέπει να απαιτήσουμε από τις ομάδες τις μεγάλες τις δικές μας που συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά παιχνίδια να δείξουν τον απαιτούμενο σεβασμό, να φέρουν τους βαθμούς που θέλουμε, γιατί νομίζω ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο θα διδυστεί ακόμα περισσότερο και αυτό θα είναι καταστροφή για όλους και για τις ίδιες τις μεγάλες ομάδες. Θεωρείτε, κότσο, ότι ο ΠΑΟΚ με το υλικό που έχει, συν τους παίκτες που ήρθαν, τους τρεις που είπε ο Κώστας, τον Μίτριτσα, τον Σίγκλε και τον Άκπομ, συν τον τελικό μέσο που λογικά θα έρθει, μπορεί να διακριθεί στην Ευρώπη, να φτάσει, το λέγαμε και με τον Κώστα, μέχρι τους 16, μέχρι τους 8 και ταυτόχρονα να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου στην Ελλάδα. Με το ρόστερο όπως το ξέρετε, το βλέπετε, το παρακολουθείτε. Με εμένα ο ΠΑΟΚ μου βγάζει μια τρομερή αυτοπεποίθηση. Σας είπα ότι αυτό μάλλον προέρχεται και από τον προπονητή, ο οποίος έχει έρθει με απίστευτη σιγουριά, με την παρακαταθήκη του Ντάμπλ, αλλά και με τις επιτυχίες του στο Champions League Ασίας. Σωστά. Νομίζω ότι δεν είναι μόνο θέμα ρόστερ, είναι και θέμα διαχείρισης ενός ρόστερ, γιατί η ρόστερ υπάρχει αριθμητικά και ποιοτικά. Εάν το διαχειριστεί σωστά ο ΠΑΟ και αν όλοι οι ποδοσφαιριστές του νιώθουν αυτή την αυτοπεποίθηση του βασικού ποδοσφαιριστή, τότε νομίζω ότι μπορεί να τα καταφέρει. Είναι θέμα διαχείρισης καθαρά. Η κουβέντα που υπάρχει, coach, στην πόλη και όχι μόνο, ότι ο ΠΑΟΚ έχει πολλούς ποδοσφαιριστές πάνω των 31, 32 ετών, 33, ξέρω εγώ, Βιερίνια, Βαρέλα, Κρέσπο, Μπίσεσβαρ. Είναι πρόβλημα για έναν προπονητή, ή τουλάχιστον να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Όπως είδατε τον ΠΑΟΚ στα 4 παιχνίδια, γιατί φαντάζομαι τα είδατε και τα 4. Διακρίνεται κάτι, κάποιο πρόβλημα, ξέρω εγώ, στην ένταση, στην κυκλοφορία, οπουδήποτε λόγω της ηλικίας, ή νομίζετε ότι είναι περισσότερο μια κουβέντα για να γίνεται εδώ στην Ελλάδα? Ποια είναι η άποψη? Εγώ παραδοσιακά είμαι ένας προπονητής που δουλεύω περισσότερο με τους νέους και με ενδιαφέρει περισσότερο η εξέλιξη των νεαρών ποδοσφαιριστών. Είμαι υπέρ των νέων. Παρόλα αυτά όμως θέλω να πω ότι η ηλικία του κάθε ποδοσφαιριστή φαίνεται μέσα στο γήπεδο, μέσα στις 4 γραμμές. Όταν λοιπόν έχει την ικανότητα να προβλέπει καλύτερα τις φάσεις, να έχει γρηγορότερη ταχύτητα αντίληψης παρά ενέργειας ο ποδοσφαιριστής, δεν φαίνεται αυτό που λέτε, ότι μπορεί να μην καταναλώσει τα χιλιόμετρα που απαιτείται. Επίσης, στο ποδόσφαιρο δεν κερδίζει ο εργομετρικά καλύτερος, αυτός που θα τρέξει περισσότερο, αλλά αυτός που θα κάνει πιο εύστοχες ενέργειες σε αυτόν τον συγκεκριμένο χρόνο. Έτσι νομίζω ότι αν ο παίκτης είναι ποιοτικός, όπως υπάρχουν πολύ ποιοτικοί παίκτες στον ΠΑΟΚ, αυτά τα ονόματα που αναφέρατε, έχουν τον τρόπο να κερδίσουν το παιχνίδι χωρίς να αναγκαστεί να τρέξουν τόσο πολύ. Είναι παιχνίδια τακτικής και μυαλού, είναι μια παρτίδα σκάκι τα ποδοσφαιρικά παιχνίδια, παίζουν όλα ρόλο. Βεβαίως εγώ σαν προπονητής είμαι πάντα αυτής της φιλοσοφίας
και θέλω να βλέπω νέα παιδιά για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου κυρίως, mm-hmm. αλλά και για την υγεία των συλλόγων, όπως σας είπα. Mm-hmm. Ότι πρέπει τα budget μας, δεν μπορεί να γίνεται, εντάξει τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει στον ΠΑΟΚ ένας Ιβάν Σαβίδης, ο οποίος σε κάθε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα καλύψει οποιοδήποτε πρόβλημα, αλλά αυτό δεν μπορεί να συνεχίζεται αιώνια. Ναι. Θα πρέπει νομίζω ότι οι ομάδες να είναι αυτάρκεις, όπως και ο ίδιος έχει πει στις γενικές συνελεύσεις, να είναι παραγωγικές, να έχουν κέρδη και να πάμε στα μοντέλα αυτά που βλέπουμε και καμαρώνουμε για μένα στο αγγλικό πρωτάθλημα. Βλέπετε ότι υπάρχουν παιδιά στο αγγλικό πρωτάθλημα, Έλληνες, ποδοσφαιριστές που φύγανε και από τον ΠΑΟΚ, ο Γιαννούλης και ο Τζιόλης που διαπρέπουν και ο Τσιμίκας που φέτος η δεύτερη χρονιά του είναι καταπληκτική. Και νομίζω ότι όταν οι αγγλικές ομάδες Premier League κάνουν αυτό το μοντέλο, δηλαδή παίρνουν τέτοιου είδους ποδοσφαιριστές με προοπτική, νομίζω ότι και οι ελληνικές ομάδες, τα μεγάλα κλαμπ, είτε είναι Ολυμπιακός, είτε είναι ΠΑΟΚ, είτε είναι ΑΕΚ, είτε είναι Παναθηναϊκός, είτε είναι οποιαδήποτε ομάδα που είναι στο μπλοκ των μεγάλων, θα πρέπει να λειτουργήσει έτσι για το καλό της, για το μακροπρόθεσμο καλό της. Ναι. Κώστα, να βάλεις τον επίλογο μια ερώτηση αν έχεις. Όχι, νομίζω μας απάντησες. Είναι αρκετά διαβασμένος ο κόουτς για θέματα ΠΑΟ. Βέβαια. Και γενικές συνελεύσεις. Έτσι, περισσότερο διαβασμένος από όλους. Παρακολουθεί τα πάντα. Είναι η δουλειά μας αυτή. Ζούμε από το ποδόσφαιρο, ζούμε μέσα από το ποδόσφαιρο. Πρέπει να παρακολουθούμε τα πάντα, δεν γίνεται διαφορετικά. Σας ευχαριστούμε πολύ κόουτς που ήσαν στο Λίμπερο και στη Φουλ Επίθεση. Καλή δύναμη σε εσάς, στους παίκτες σας. Να ξεκινήσετε το πρωτάθλημα όσο γίνεται πιο γρήγορα και με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, γιατί έχει ενδιαφέρον και θα το παρακολουθούμε και εμείς λόγω ΠΑΟΚ Β. Είναι η αλήθεια λίγο παραπάνω του Super League 2. Κάθε επιτυχία, υγεία φυσικά πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που άκουσα τον κύριο Βασιλόπουλο μετά από τόσο καιρό, που ήταν και στην ομάδα του ΠΑΟΚ, εκείνη τη φανταστική ομάδα του 2008, με τους τρομερούς παίκτες και το κατάμεστο γήπεδο. Δεν μπορούν να ξεχαστούν αυτές τις στιγμές με τον Φερνάντο Σάντος. Ευχαριστώ κύριε Αναστασιάδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στη δουλειά. Ευχαριστούμε. Πολύ. Λοιπόν.